αποχώρησής του. Αποκαλυπτικό ήταν ο Στίβ Γιατζόγλου μιλώντας στο αθλητικό Σαββατόβραδο. Ο Στίβ Γιατζόγλου υπέβαλε την παρέτησή του μέσω της εκπομπής ΣΕΡΤΡΙΑ και εξήγησε τους λόγους αποχώρησής του. Το respect και ο σεβασμός είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαραδάς, τον οποίο εγώ τον σέβομαι για την προσφορά του στον Άρη, μπήκε μέσα στα αποδυτήρια του Άρη, την οποία εγώ είμαι 2,5 μήνες μέσα σε αυτά τα αποδυτήρια και κρατάω αυτή την ομάδα και ούτε χαιρέτησε τον προπονητή. Δεν χαιρέτησε τον προπονητή. Δεν ήρθε μέσα, ήρθε μέσα στα αποδυτήρια και δεν χαιρέτησε τον προπονητή. Μίλησε με τους παίκτες, ανήγγειλε αυτό που δεν έχει να αναγγείλει. Ο κύριος Σαμολαδάς, με την ενέργειά του την οποία έκανε απόψε, έστειλε ένα μήνυμα σε μένα. Να φύγετε. Φυσικά. Λοιπόν, και επειδή εγώ είμαι ηγέτης και μεγάλος ηγέτης, εγώ ανοίγω το δρόμο στον κύριο Σαμολαδά, σε οποιοδήποτε, εγώ το χρέος μου απέναντι τον κόσμο τον Άρη τον έχω κάνει. Εγώ παρατούμε από την τεχνική ηγεσία του Άρη. Εγώ τι είχα να κάνω είναι τέλεια. Μα το σεβασμό το οποίο θα έπρεπε να μου δώσει, το οποίο θέλω να δώσω οπωσδήποτε συγχαρητήρια στον Παναγιώτο Γιαννάκη, ο οποίος οποιαδήποτε διαφορές να έχει στον παρελθόν, ήρθε στο παιχνίδι, ήρθε στα υποδυτήρια, χαιρέτησε τον προπονητή, έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες και σηκώθηκε και έφυγε σαν κύριος. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαραδάς, αν και εφόσον είναι πρόεδρος του Άρη στο μέλλον, εγώ εύχομαι σε αυτόν τον κύριο να δώσει λύσεις στον Άρη. Να δώσει λύσεις. Είστε αποφασισμένος δηλαδή, σε περίπτωση που είναι πρόεδρος? Όχι, το μήνυμα το έχω πάρει. Ναι, αλλά κύριε Σαωρίδη, εσείς τώρα που ξέρετε τις επόμενες λεπτομέρειες, τι γίνεται? Πήρα εγώ το μήνυμα. Να μας πει ο κύριος Σαωρίδης. Όχι, θα σας πω εγώ. Το μήνυμα το έχω πάρει και το μήνυμα το δίνω. Εγώ τη σφαίρα θα τη φάω εδώ. Δεν θα τη φάω εδώ, εδώ. Μα δεν υπάρχει λόγος να φάτε σε εδώ σφαίρα. Γιατί να φάτε σφαίρα? Για να πεθάνω. Λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Η πίκρα μου είναι επειδή αφήσαν την ομάδα μόνη τους, μόνοι μας, απροστάτευτοι, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει τον Ολυμπιακό, θα μπορούσαμε να κερδίσει με την ΑΕΚ, θα μπορούσαμε να κάνει πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή και με το Ηράκλειο που κερδίσαμε σήμερα, εμένα η δουλειά μου επί 2,5 μήνες πετάχτηκε μέσα ένα καλάθι αχρήστων. Παραστατικός όπως πάει.